Παρακαλώ. Κύριε Χαρίτο, η βασική υπόσχεση που έδωσα στον ελληνικό λαό τον περασμένο Γενάρη ήταν να ματώσουμε, αν χρειαστεί, προκειμένου να σταματήσει άλλο ο λαός μας να ματώνει και να διεκδικήσουμε διαπραγματευόμενη σκληρά στην Ευρώπη την έξοδο από την Επιτροπή. Την υπόσχεσή μας αυτή την τηρήσαμε. Ματώσαμε, κύριε Χαρίτο. Φτάσαμε τα πράγματα ακόμα και έξω από τα όρια που μας κατηγορούν πάρα πολύ. Διεκδικήσαμε το δίκαιο του ελληνικού λαού. Ανοίξαμε ρογμές στην Ευρώπη. Οδηγηθήκαμε σε ένα συμβιβασμό ευθύνης. Όμως, είναι αλήθεια ότι δεν έγιναν θετικά πράγματα αυτό το εξάμηνο? Το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση σήμερα δίνει τη δυνατότητα σε 200.000 συμπολίτες μας να έχουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πάνω από 300.000 συμπολίτες μας να έχουν τη δυνατότητα ενός σημαντικού επιδόματος για τη σύντησή του. Και σε πάνω από 30.000 οικογένειες να έχουν επίδομα στέγασης. Στις 100 δόσεις μπήκαν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Ανακουφιστήκαν από αυτές. Η Νέα Δημοκρατία δεν τα έκανε αυτά. Καταργήσαμε το 5€. Αποκαταστήσαμε τους αδίκως απολυμμένους. Ανοίξαμε την ΕΡΤ. Δώσαμε ανάσες και πνοή δημοκρατική. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν τα έκανε αυτά και εμείς τα καταφέραμε στις συνθήκες ασφυξίας? Ας αναρωτηθεί ο ελληνικός λαός.